Μηχανουργείο Χρήστος Καλής και Σία Ωμικρον Κατασκευέ Κατασκευές πάσης φύσεως, καλουπιών, χιτοπρεσαριστών, σφυρίλατων, πλαστικών, φυσιτών, διαμορφωτικών, ξυριστικών, εργασίες χάραξης, εργασίες CNC, εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Μηχανουργείο Χρήστος Καλής και Σία Ωμικρον Με την 45 ετη πείρα μα, εγκύτητα και συνέπεια, και με τον συνεχώς εξυγχρονισμένο εξοπλισμό μας, σύμμαχό σα σε οποιαδήποτε ιδέα θέλετε να υλοποιήσετε. Μηχανουργείο Χρήστος Καλής και ΣΥΑ, Όμικρον Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 123 στο Ρέντι. Τηλέφωνο 210-4811-376 και 210-4818-691. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο 3 Παύλα

Αγαπητοί φίλοι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι, ε, το οποίο είναι ευρύ ταξίδι αλλά είναι, και είναι στην περιοχή μας η οποία σήμερα θα είναι η βόρειος ελληνική Μητρόπολης δηλαδή η Λυρία, η Μακεδονία και η Θράκη οι οποίες μαζί συνιστούν τον, το προσβοράν μέρος της ελληνικής χερσονήσου όπως λέγεται στην αρχαιότητα δηλαδή της χερσονήσου του έμου. Και θα δούμε ότι όλο το υπόβαθρο ε, της χερσονήσου αυτής μέχρι ψηλά στην Ανδριατική και στον ε, ποταμό Δούναβη ε, αλλά και πέραν αυτού με, μέσω της στράκης ε, της, της Μακεδονίας και της Ηλυρίας όπου είχαν φτάσει οι προγονείς μας όλοι η χερσόνησος αυτή είναι ελληνική. Όπως με αυτήν συνδέονται και δύο άλλες σημαντικές χερσόνησοι και περιοχές όπως η Ιταλική χερσόνησος και η ε, ε, Μικρασιανή χερσόνησος οι οποίες αποτελούν και αυτοί πελασγικό ε, και πελασγογενή χώρο δηλαδή πλήρως ελληνικό. Οι πελασγοί βέβαια όπως έχουμε πει σε πολλές συναντήσεις μας είναι οι πρόγονοι των Ελλήνων και τους πελασγούς αυτούς θα τους δούμε και στις χώρες αυτές. Ε, ο... Ε, βεβαίω ο Μακεδόν παραδίδεται σαν ε, ως, ως του Λικάωνος, ε, του ιού του, του Παλέχθωνος Πελασγού της Αρκαδίας. Και όχι μόνο ο Μακεδόν αλλά και ο αδερφός του ο Θεσπρωτός. Άρα έχουμε μέρος της Μακεδονίας τη θεσπρωτεία να καλείται από πελασγό γεννήτωρα ε, στι, και, και να βγαίνει βεβαίως και στο Ιόνιο Πέλαγος το οποίο άλλωστε ονομάστηκε από την ε, Αργία Ιώ ε, στην, πρώτη της, ε, στην, αρχή, στην αρχή της ε, ε, περιπλανήσεώς της ε, που πέρασε από το ε, ελληνικό αυτό πέλαγος, ε, ξεκινώντας βεβαίως από το Άργος, το οποίο ο Άργος εντάσσεται στη, στη χώρα του Παλέχθωνος Πελασγού της Αρκαδίας. Ε, με τον ε, με το Φορονέα βεβαίως να είναι αδελφός του Πελασγού. Ε, ο Φορονέας βέβαια είναι ο πρώτος ε, βασιλεύς του Άργους και γι' αυτό το Άργος που θα μας απασχολήσει και σήμερα διότι όπως γνωρίζομαι οι, οι βασιλείς της Μακεδονίας εκαταγωγής ήσαν Αργιάδε ε, δηλαδή καταγόμενη εκ των Ηρακλιδών του Άργους, ε, ε, έχουμε δηλαδή ρίζα της ε, μακεδονικής ε, χώρας και της ονομασίας της σε όνομα πελασγικό του μακεδόνος του Ιού του Πελασγού, αδερφού του Θεσπρωτού. Επομένως ε, και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές περιοχές ε, ξεκινάνε την, ε, την ύπαρξή τους στην ελληνική Μητρόπολη από τους προγόνους των Ελλήνων των Πελασγών, άρα οι Μακεδόνες είναι αυτόχθονες όπως και οι, ε, και οι Πελασγοί, οι πρόγονοι των Ελλήνων. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ο Μακεδόν παραδίδεται ως η της Θείας με ύψιλον γιώτα η Θεία η ε, της ε, Κόρης του Δευκαλίωνος και της Πύρας και αδελφής του Έλληνος ε, του πατέρα του Δόρου που ήταν ο, αρχαι, ο μεγαλύτερος γιος ε, άρα η δορίδης αρχαιότερη στην Ελλάδα του Εόλου και του Ξούθου. Ε, και βεβαίω ο Ξούθο είχε γιου του Αχαιούς και του. Ε, ε, τον Αχαιό και τον Ιώνα, δηλαδή τους, ε, το, τους γενάρχες των Αχαιών και των Ιώνων. Άρα όλα τα ελληνικά φύλλα είναι απόγονοι ε, το, του Έλληνο και που γεννήθηκαν όπως έχουμε πει και άλλοτε στην ε, πελασγιώτιδα χώρα τη Θεσσαλία, δηλαδή σε χώρα ε, πελασγών βασίλευε ο δευκαλίων και προ αυτού ο, ο, ε, και μετά από αυτόν ο Έλλην ε, και που γέννησε τα παιδιά του στην πελασγική αυτή χώρα, άρα ήταν φύλλα πελασγών, οι Δωριείς, οι Αιωλείς και οι ε, Ιώνες και, και οι Αχαιοί. Ε, ενώ βεβαίως έχουμε και τη μαρτυρία του Εσχύλου στις Ικέτιδες ότι ο, υπήρχε παλέχθον, χώρα παλέχθωνος πελαζού. πελασγού στην Μακεδονία ε, που άρχιζε από τη Θεσσαλία και πήγαινε μέχρι την ε, και μέχρι τον ποταμό Στριμώνα. Επομένως ε, έχουμε πολλαπλές μαρτυρίες ότι οι Μακεδόνες είναι γεννημένοι αυτόχθονες και γηγενείς ε, και δεν ήρθαν από πουθενά αλλού βέβαια, όπως και κανείς Έλλην δεν ήρθε από αλλού, ε, όπως μας έχουν ε, παραπλανήσει στα, στο σχολείο με τους Δωρείς, οι οποίοι είναι οι αρχαιότερο, το αρχαιότερο ελληνικό φίλο αφού ο Δώρος είναι ο πρωτότοκος γιος του Έλληνα. Ε, η Θεία, λοιπόν, απέκτησε από τον Δία ε, τον Μακεδόνα και τον Μάγνητα. Άρα το, μακεδονικό, το όνομα Μακεδόν ε, από τους πελασγούς κληρονομείται και, στη, και στους απογόνους της θεία. Ε, ο Μακεδόν όμως είναι αδελφός του Μάγνητος ε, και ε, ο, ο, Μάγνης είναι ο, επώνυμο ο, ο της Θεσσαλικής Μαγνησίας. Άρα ε, όσο Έλληνες βέβαια είναι οι, οι, οι Μάγνητες και οι Θεσσαλοί αυτόχθονες Έλληνες ε, έτσι το, άλλο τόσο αυτόχθονες είναι και οι αδερφοί τους οι Μακεδόνες. Ε, και έχουμε και την ε, μαρτυρία ότι ε, ο Δώρος μαζί με τους, ε, με, με τους δωροίς του πήγε, όταν πήγε στην Πίνδα στην Πίνδο ονομάσανε τους Μακεδόνες ε, και μάλιστα τους είπανε Μακεδνούς και το επίθετο Μακεδνός υπάρχει στον Όμηρο και σημαίνει μακρύς, μεγάλος, ε, υψηλός, ε, βόρειος. Επομένως, οι λέξεις δωρική με δωρικό α αντί ιτα ιονικό, δηλαδή το μήκος είναι μάκος στα, ε, στις δωρικές διαλέκτους και άρα και στη μακεδονική διάλεκτο, ε, ε, και ε, ε, έχει βέβαια α μακρόν. Και λέγεται μακετία η Μακεδονία. μεταφ αντί ε, Μακεδονία, Μακετία ε, και, η, και, το τάφ αυτό η, ε, ανήκει και πάλι στις δωρικές διαλέκτους αντί ε, δέλτα μακεδονικών και αντί θήτα ε, Επομένως και η, η γλωσσική ανάλυση των, των, των τοπονημίων και των ανθρωπονημίων επιβεβαιώνει την γηγενή καταγωγή των Μακεδόνων από, ε, από την ελληνική Μητρόπολη και βεβαίως και της γλώσσας τους από την, ε, ε, ως διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής. Ο, ο, ο Μακεδόν τώρα... Είχε, άρα ο Μακεδόν και ο Μάγνης είναι πρώτα ξαδέρφια του Δόρου, του Αιώλου και του Ξούθου. Άρα η Μακεδονία και η Μαγνησία, οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί είναι εξ αίματος ε, Η προϊστορία της Μακεδονίας λοιπόν, και της Θεσσαλίας είναι παράλληλες. Τα πρωτοϊστορικά ευρήματα της Υπήρου της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας είναι αρχαιότατα ελλαδικά και έχουμε παραδείγματο χάρη τα ευρήματα του Σέσκλου και του Δημηνίου, τα οποία οι Πελασγοί, οι προγονείς μας, με και τα ελληνικά φύλλα, τα οποία γεννήθηκαν και προήλθαν εξ αυτών, όπως οι διάλεκτοι βεβαίως της ελληνικής προήλθαν από την ελληνοπελασγική μητέρα γλώσσα την, των προγόνων Πελασγών, ε, με την εξάπλωσή τους πήγαν λοιπόν και ε, τον πολιτισμό τον ελληνικό ε, και αυτό... Ε, αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα τόσο στη Ρουμανία βεβαίως και έχουμε τα ευρήματα του, του Κουκουτένη και στην Ουκρανία ακόμη που έχουμε τα, ε, τα ευρήματα του Τριπόλιε τα οποία ε, είναι σαφ, σαφώς, ε, σα, σαφώς με πρότυπα ε, του Σέσκλου και του Δημηνίου επομένως έχουμε ε, πελασγική διάδοση, πελασγική επέκταση που πιστοποιείται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα και βεβαίως διά της Θράκης έχουμε την, την διέλευση των ή το, το, το πέρασμα δηλαδή των πελασγών. Ε, και των ελληνικών φίλων που προήλθαν από αυτούς στην Μικρά και Πρόσω Ασία και έχουμε τους, ε, τα, τους πολιτισμούς της Μικράς Ασίας ε, σωστότερα πολιτισμικούς θυλάκους διότι οι πολιτισμοί αναφέρονται στη χώρα που τους γέννησε άρα μόνο στην ελληνική Μητρόπολη και η, ε, και η πολιτισμική λοιπόν σημειακοί φύλακοι υπάρχουν εκτός από το Κουκουτένι και το Τριπόλιε και στη Μικρά Ασία και έχουμε το Τσατάλ Χιουγιούκ βεβαίως και έχουμε και, την, και, τα χεταϊκά ευρήματα που συγκρίνονται με, τις, με τον διότι έχουμε την πύλη των Λεόντων και στις Μικίνες και στην πύλη της Χατούσας. Ε, αλλά βέβαια κάθε ένα από αυτά τα θέματα θέλει ειδική ανάλυση και ε, το αρχαιολογικό μέρος θέλει τη δική του λεπτομερή περιγραφή, περιγραφή και συγκριτική θεώρηση όπως το ιστορικό και το ε, γλωσσικό ώστε να έχουμε μία ολιστική ε, θεώρηση του, ε, του ελληνικού πολιτισμού και της διάδοσής του. Ήδη βεβαίω, στο πέρασμα από τη Θράκη ή από την ελληνική Μητρόπολη στην ε, Πρόσω και Μικρά Ασία και στην Βόρειο Αφρική έχουμε ήδη ε, ε, στα προηγούμενα αναλύσει την δίωδο των πελασγών δια της Νοτίου Ασίας και μέχρι και την Ινδική. Ε, η... Επομένως τα μακεδονικά και τα θρακικά προϊστορικά ευρήματα ε, που είναι αρχαιότερα των, ε, και, και πρότυπα των θυλάκων του πολιτισμού ε, στην, ε, και στην Χερσόνησο του έμου και στην Μικρά Ασία και στην όλη Ασία ε, ε, επιβεβαιώνονται και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Δηλαδή έχουμε δίωδο ε, και μέσω της Ηλυρίας προς την Κελτική και την βόρειο Ευρώπη και, και την βόρειο Θράκη και βόρειο Ασία και ε, ε, άρα ο χερσόνησος του έμου ε, είναι πέρασμα των Ελλήνων και των προγόνων τους και προς το βοράν και προς την και, και προς την βόρειο ανατολικά δηλαδή στην ανατολική ασί, ε, στην ανατολική βόρειο Ασία και προς τα δυτικά στην Κελτική και την Ιβηρία. Και ε, ε, βεβαίως έχουμε και το άρθρο του κυρίου Μπεξή το οποίο θεωρείται ε, πολύ σημαντικό για, την, ε, για τα κυκλαδικά πρότυπα του Κουργάν και της Ιβηρίας, δηλαδή ε, ε, προϊστορική πόλη στην Ιβηρία ε, 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 η οποία είναι νεότερη του προτύπου της του αντιστοίχου προτύπου, προτύπου της στη Χαλανδριανή της Ήρου και ε, στο Κουργκάν έχουμε, ε, θολ, έχουμε θολωτούς τάφους που είναι πολύ νεότεροι της Μινοϊκής Κρήτης ε, και ε, που είναι βέβαια της Μινοϊκής Κρήτης η ε, θολοτή τάφη πολύ αρχαιότερη εκείνων του Κουργκάν. Ε, ε, άρα οι λαοί Κουργκάν κατάγονται από τους Ελληνοπελασγούς και επομένως όπου διαβάζομαι λαοί Κουργκάν πρέπει να προσέχουμε πολύ διότι τα διαβάζομαι και σε σπουδαία βιβλία όπως την ιστορία της Μακεδονίας του Χατμοντ ότι υπάρχουν λαοί Κουργκάν στην Μακεδονία μας ενώ είναι οι Ελληνοπελασγοί βεβαίως οι λαοί αυτοί Κουργκάν οι οποίοι πήγαν από τις κυκλάδες στο Κουργκάν γιατί τα ευρήματα του Κουργκάν τα έχουμε στα, ε, στους... Ε, ε, στα μουσεία μας τις κυκλάδες. Επομένως τα πράγματα πρέπει να τα δούμε στην ιστορική τους και επιστημονική ε, βάση και να αποδεικνύουμε ότι, οτιδήποτε λέ, λέμε. Και να καταλάβουμε τέλος πάντων ότι αυτή η ευρωπαϊκή θεωρία δεν στέκει σήμερα ε, όπως δεν στέκει και η αδίποτε ε, ιστορική τέτοια ε, διαστρέβλωσης όπως παραδείγματος χάρη πε, περί Μαύρης Αθηνάς. Ε, οι, οι Έλληνες έχουν τους, πε, τους προγόνους τους, τους πελασγούς, καταγεγραμμένους στην ιστορία τους και είναι ο μόνος λαός που ξέρει πώς λεγόντουσαν οι προγονεί του. Ε, και βλέπει και τα έργα τους ε, και, τις, ε, και την εξάπλωσή τους ε, σε όλο τον κόσμο, ε, σε όλο τον αρχαίο κόσμο να είναι η βάση των, ε, ε, των πολιτισμών, των διαφόρων πολιτισμών του ανθρώπου οι οποίοι είναι μεταγενέστεροι και ε, τα ζωντανά, οι ζωντανέ αυτέ αποδείξει είναι, όπω είπαμε, η αρχαιολογική ε, θύλακη, η πολιτισμική θύλακη, η ε, ελληνοπελασγική στι διάφορε χώρε, με κύριο βέβαια το κουργκάν, το οποίο αναιρεί και την, ε, και, και την υποστηριχθήσα ε, άποψη ότι οι, ε, οι ε, λαοί πολιτισμένοι προήλθαν από το Κουργάν ενώ αυτό διαψεύδεται από τα ιστορικά, αρχαιολογικά και και λοιπά πολιτισμικά ευρήματα και βεβαίως δεν το το Κουργάν είναι πολύ πιο κοντά είναι ε, από την ινδική ε, στην οποία έχουμε το Μοχέντζοντάρο ε, που παρουσιάζει τα ε, μινοικά ευρήματα. Ε, που παρουσιάζει ευρήματα ε, ε, καταγόμενα βεβαίως από την Κρήτη μας. Ε, ερχόμαστε τώρα στις ε, γενεαλογίες για να, να καταλάβουμε ότι οι Μακεδόνες μας είναι, ε, είναι των, ε των, Θεσσαλών, ε, των Κρητών, ε, των ε, ε δωριέων, το, οι, οποίοι, οι οποίοι από την αρχή τους που πήγαν στην Πίνδο ε, και ο Πίνδος είναι Ιός του Μακεδόνος ε, δηλαδή είναι πελασγικό όνομα και το Πίνδος ε, και, και το, ο Πίνδος είναι, η Πίνδος είναι και σήμερα ελάς, άρα αυτό είναι το βόρειο σημείο στο οποίο, ε, στο οποίο βρέθηκαν οι δωροί μας δηλαδή στην ελληνική Μητρόπολη πάντοτε ε, ήδη από την εποχή των Πελασγών που βρισκόμαστε τώρα εδώ βέβαια χιλιάδες χρόνια π.Χ. Ε, και ε, άρα να δούμε λοιπόν πώς συνδέονται και με την γενεαλογία του Δευκαλίων οι Μακεδόνες μας να είναι ε, εξαίματος συγγενείς των λοιπόν Ελλήνων τόσο στην ελληνική Μητρόπολη όσο και στην ελληνική Διασπορά. Ε, Παραδείγματο χάρη ε, ε, η, και βεβαίως αυτό ενισχύεται από όλους τους λαούς της Μακεδονίας, τους, επόμε, τους, ε, τους ε, επώνυμους τους οποίους έχουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η Θεία λοιπόν και ο Ζεύση ε, γέννησαν τους δυογενείς Μακεδόνα και Μάγνη ε, και ε, ε, η, ο Μακεδόν, ε, γιος της Θείας λοιπόν, θυγατέρας του Δευκαλείωνος ε, ε, και, και γιος και του Διός, άρα και οι Μακεδόνες βασιλείς Ήδη από τις πελαζικής τους εποχής, της προγονικής που ήταν εδώ οι πρώτη βασιλείς τους αυτόχθονες και γηγενείς στην Ελλάδα, ο Μακεδόν λοιπόν, ο αδελφός του Μάγνητος, απέκτησε τον Άμαθο, ως γιους τον Άμαθο, ο οποίος είναι επώνυμος της Ημαθίας και ο Όμηρος αναφέρει η μαθία, δεν αναφέρει Μακεδονία» είναι ο πιέρος ο, ο επώνυμος ε, του πιέρου όρους και της και της πιερίας η οποία πιερία είναι και η χώρα στην οποία ε, στην, στην οποία διέτριψε και, και μάλιστα και ως ευγενής ο περίφημος ορφέφς ε, στα στα, Λίβι, στα και την Πίμπλια και ε, και βεβαίως ε, σε, σε περιοχές και σε περιοχές που είναι όμορες και τη Θεσσαλίας και του Θεσσαλικού Ολύμπου, όπου είναι και η έδρα των, των θεών των Πελασγών. Ε, ο, ο, άλλος γιος ήταν ο Ατιντάν, ο επώνυμος των Ατιντάνων, οι οποίοι βρίσκονται στην, στην δυτική μεριά του, της Χερσονήσου του Έμου, δηλαδή δίπλα στους Έλληνες Ιλυριούς. Ε, ο Βέρης, ο οποίος είναι επώνυμος της Βερίας και, και σε συνέχεια και της Βερόης της Ασίας και βεβαίως ο Οροπός ή Ευρωπός. Ε, το όνομα Οροπός ε, και Ευρωπός είναι το ίδιο διότι και το ωμέγα γίνεται από το έψιλον ε δίγαμα που δίνει και την, και την ε, ε, όπως έχουμε δει και στα γλωσσικά, στο γλωσσικό μέρος στην ελληνοπελαζική ομογλωσία στη σειρά μας εκείνη, ε, δίνει και, το, και την ευδίφθογκο και το ωμέγα, ος ε, ε, Μακρόν ε, Ο Μάγνης λοιπόν είναι, ε, ο Μακεδόν λοιπόν, ο αδελφός του Μάγνητος ε, από, ε, είχε γιο τον Πίερο ο οποίος απέκτησε τις Σημαθίδες νύμφες ε, και απέκτησε και τον Λίνο ο οποίος από τη Μεθώνη έκανε τον Ιάγρο ο οποίος Ιάγρος είναι βασιλεύς της ε, Θράκης ε, 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 και, ε, ε, και πατέρας βέβαια του Ορφέως. Ε, οι μαθήτες νύμφες έχουν να κάνουν με τις ε, πιερίδες νύμφες, άλλωστε οι μαθήτες νύμφ, ήταν κόρες του πιέρου, ε, άρα ο πιέρος ονόμασε και την πιερίδα και τις πιερίδες ε, νύμφες και, τις, και, εκεί υπήρχαν και οι περίφημες μουσες, με τις οποίες λοιπόν και ο Ορφεύς από αυτές τις γενεαλογίες παρουσιάζεται ως συγγενής. Ε, ο, ο ο Ορφέας λοιπόν είναι είτε από την πλευρά του Πιέρου Ιού του Μακεδόνος αδελφού του Μάγνητος αλλά υπήρχε και άλλος Πιέρος ο οποίος ήταν ε, γιος του Μάγνητος επομένως και εδώ τα ξαδέρφια παίρνουν το ίδιο όνομα όπως συμβαίνει και στη σύγχρονη εποχή και ο γιος του Πιέρου ήταν ο Ιάκυνθος ο οποίος από τον Απόλλωνα ε, απέκτησε ε, και αυτός Ορφέα ε, και έχουμε λοιπόν και περισσότερους ε, με το όνομα Ορφέας καταγόμενους από τον Μάγνητα και τον Μακεδόνα. Άρα η Μακεδονία μας έχει να κάνει και μετά μυστήρια και τα ορφικά και την αργοναυτική εκστρατεία στην οποία βεβαίως ε, προφανώς έχει, με, έχει ε, ε, μετάσχει ε, ορφεύς διαφορετικός από τον, τον, τον μέγιστο των ποιητών, ο οποίος είναι και στην ε, γενεαλογία βεβαίως ε, της θράσας ε, και είναι και πρόγονος ο Ορφεύς και του περιφήμου Ομήρου. Άρα η, όλα τα στοιχεία και τα πολιτισμικά και της γλώσσης και της ιστορίας συνηγορούν για την ελληνικότητα των Μακεδόνων μας. Ε, ε, η, ε, ε, η αδερφή του Ιακίνθου ως γιου του Πιέρου, γιου του Μάγνητος ενυφεύθη τον Απόλλωνα. Άρα υπάρχει από ε, Ορφεύς απόγονος του θεού Απόλλωνος. Και άρα εδώ έχουμε ε, σχέση της μουσικής της Θρακικής με τον ε, θεό τον Μουσιγέτη και έχουμε και ε, ε, παράδοση των Μακεδόνων ε, στην περιοχή του Δίου ότι ο Ορφεύς ε, ε, τάφει στην πιερία. Ε, άλλη, ε, τα, άλλη παράλληλη τοπική ε, παράδοση θέλει τον Ορφέα να, ε, να τον θάβουν στην Θράκη. Ε, αυτό βεβαίως ε, δεν μας ε, δημιουργεί καν μία ε, απορία δια την καταγωγή και τόσο τόσο των, των Θρακών όσο και των Μακεδόνων από την από την από, την, από τους γηγενείς, ε, βασιλείς και θεούς της Ελλάδος ε, ε, διότι όλες οι γενεολογίες ε, και οι εναλλακτικές και οι τοπικές ε, αναφέρουν ως γεννήτορα τους ε, ε, τους απογόνους του Δευκαλίωνος ή τους ε, θεούς των πελασγών, διότι όπως ήταν ο, Θε, ο, ο Ζεύς πελασγικός θεός τον οποίον ευχήθηκε ο, ε, ο Αχιλεύς κατά την, πριν να μεταβεί στην ε, τρία ε, είναι πελασγικός ο, ο, ο πατέρας των θεών, ε, έτσι ε, και οι υπόλοιποι θεοί είναι θεοί των πελασγών, άρα όταν έχουμε ε, γενεολογία του, του Ιάγρου, του βασιλέως της Θράκης, ε, ο οποίος σημειωτέων Ιάγρος, Ακολούθησε το θεό Διόνυσο στην Ινδική, άρα καταλαβαίνουμε ε, π, π, ότι υπάρχει μακεδονική ιστορία και Μακεδόνες και Θράκες ήδη από την εποχή του Διονύσου, χιλιάδες χρόνια π.Χ. Ε, ε, έχουμε λοιπόν τον Ιάγρο βασιλέα της Θράκης, ε, γιο του Άρεως του, και της Μεθόνης ε, ε, και, ε, από τα, και τα παιδιά του Ιάγρου ε, να είναι ο κιμόθων από τη Μούσα Καλλιόπη ε, ο Λίνος και ο Μαρσίας. Άρα έχουμε ε, θε, έχουμε πρόσωπα μυθολογικά, δηλαδή ιστορικά, γιατί μύθος είναι ο λόγος, το παραμύθι, δεν είναι μύθος, είναι παρά τον μύθων, Είναι το αντίθετό του. Ο μύθος είναι προφορικός λόγος και προφορική ιστορία παραδιδωμένη και στην αρχαία ελληνική γραμματεία λεπτομερώς. Επομένως ε, 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 βλέπουμε και τη γενεαλογία του Ομήρου να ξεκινάει από την Θράσα και από τον ε, και ο, ε, ο περίφημος Ορφέας, ο οποίος κατά τον Ιάμβλιχο έγραψε στη δωρική διάλεκτο δηλαδή την αρχαιότερη των διαλέκτων μετά την πελασγική διότι αμέσως μετά από τον δώρο είναι ο αίολος άρα οι αιολικές διάλεκτοι νεότερες των δωρικών και μετά είναι ο Ξούθος ο οποίος ήταν και βασιλεύς των Αθηνών και πατέρας, και πατέρας του Αχαιού βεβαίως και του Ίωνος ο οποίος και ο Ίων ήτανε ε, 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 Βασιλέύ των Αθηνών και από τότε είναι οι, τα Ιωνικά φύλλα ε, από, τον, ε, από την εποχή εκείνη είναι τα Ιωνικά φύλλα στα οποία βεβαίως παράλληλα υπήρχαν και τα, ε, και τα πρώτα ξαδέρφια των τριών αυτών γιών του Έλληνος ε, όπο, από την αδελφή του Έλληνος την Θεία και τον Δία οι οποίοι ήταν ο Μακεδόν και ο Μάγνης ε, 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 άρα βλέπουμε να ε, να είναι όσο παλαιοί ήταν οι Αττικοί και οι Ίονες, ε, ε, παλαιότεροι να αναφέρονται οι Δωριείς και άρα και οι Μακεδόνες. Ε, διότι είπαμε ότι οι Δωριείς όταν πήγαν μετά την την το βασίλειο των Πελασγών της Θεσσαλίας, ε, όπου γεννηθήκανε, ε, πήγανε στην, ε, στην Πίνδο και επίνδοση ως Μακεδόνος πολύ σημαντικό και αυτό, άρα υπήρχε η ονομασία Μακεδόνες από τον Πελασγό επώνυμό τους. Οι Δωρείς, έτσι ονόμασαν λοιπόν Μακεδνούς με δέλτα δωρικό αντί και μάλιστα μακεδονικό. Δέλτα, e, e, παραδείγματο χάρη Αδρεά αντί Εθρία που λέει και ο e, Ισύχιος και, και επομένως έχουμε e, πλήρη επαλήθευση της καταγωγής της ελληνικής και βεβαίως έχουμε και σχέσεις των Μακεδόνων με, το, με τον Ορφέα e, άρα με τα μυστήρια τα ορφικά και άρα και με, και με τα θρακικά μυστήρια τα οποία ε, όπως θα δούμε υπάρχουν στην ε, υπάρχουν στη γενεολογία των πρώτων θρακών βασιλέων όπως του Ευμόλπου, ο οποίος μάλιστα ε, πήγε και σε βοήθεια των, των Αθηναίων ε, ε, και ε, 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 ίδρυσε και στην Αθήνα τα, ε, τα μυστήρια, τα Ελευσίνια και στην Ελευσίνα. Ε, ε, άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι τα έχουμε σε μία επιφανειακή πρώτη ε, ανάγνωση της ιστορίας, ενώ αν τη δούμε συγκριτικά θα καταλάβουμε άμεσες σχέσεις ε, και και τμήματα του Ελληνισμού, όλα αυτά τα σημαντικά ε, φύλλα τα οποία είναι είτε επώνυμα είτε ε, με γενικές ονομασίες όπως η Μακεδνοί. E, και βεβαίως είναι πολύ σημαντική και η καταγωγή e, άλλου ορφέως από τον Απόλλωνα όπως είπαμε και τη Μούσα η Πολύμνια. Αυτό δείχνει ότι ο, ότι ο παλαιότερος ορφεύς e, ήταν ο γιος του Απόλλωνος και είχε, σχέσεις, e, και, και είχε σχέσεις και με τις Μούσες. E, 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 οι Λαρισαίοι έλεγαν ότι ο ορφεύς ετάφη στον Όλυμπο, στα Λίβυθρα. Ο Ορφέας εδιδάχθη τη μουσική από το Λίνο, έγραψε μουσική για τις τελετές των μυστηρίων, εδιδάχθη τις τελετές από τον πατέρα του τον Ιαγρο ή από τους Έλληνες της Αιγύπτου. οι ε, αρχαιότατοι Έλληνες βασιλείς της Αιγύπτου ήταν οι ήρωες και οι θεοί, τους οποίους περιγράφει όπως, είδα, όπως έχουμε πει λεπτομερώς ο Μανέθων, ε, ε, οι πρόγονοι του Μίνητος, προγόνου των ιστορικών βασιλέων της Αιγύπτου, όπως λέει ο Διόδωρος Σκελιώτης. Άρα έχουμε, άρα η, η σχέση λοιπόν των Μακεδόνων με τους Θράκες έχει και σχέση με την νοτιοτέρη Ελλάδα. Αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα εάν θυμηθούμε ότι η Πελασγής και η Αργία Ιώ φεύγοντας από το Άργος έκανε τα βασίλειά της στην Ασία και στην Βόρειο Αφρική και τα βασίλεια αυτά περιλαμβάνουν και την Αίγυπτο και την Αιθιοπία και τη Λιβύη δηλαδή όλη την Αφρική όπως είδαμε τις γενεαλογίες των απογόνων της Αργίας Ιούς αλλά και την Κυλικία και την όλη Ασία διότι ο, ε, ο Αγίνορ έτσι ο, ο γιος της Λιβύης και αδερφός ε, του Βίλου ε, από, την, από τον Ποσειδώνα ε, άρα έχουμε ε, απαρχή όλων αυτών των βασιλείων στους θεούς, ε, όπως του Ορφέως στον Απόλλωνα και, του, ε, και, των Μακεδόνων στους πελασγούς που είχαν ως επικεφαλής τους ε, πελασγικούς θεούς. Ε, και, ε, ε, άρα αν θυμηθούμε λοιπόν τα βασίλεια της Αργίας Ιούς και τον Αγίνορα βασιλέα της Ασίας καθότι είχε στην Ασία δύο βασίλεια ορίσει και την ελληνική φυνήκη και την Κηλικία, άρα ήταν βασιλεύτης Ασίας ο γενάρχης Αγίνωρ ε, του Φινίκος επωνύμου της Φινίκης και του Κίλικος επωνύμου της ε, ε, Άρα αν δου, δούμε και την καταγωγή λοιπόν της Αργίας Ιούς από το Άργος ε, και όπως θα, θα δούμε και την καταγωγή των Πακεδόνων βασιλέων από το Άργος σημαίνει ότι πάμε, ε, δεν φτάνουμε μόνο στους Ηρακλίδες οι συνέχι, στους Ηρακλείδες του Άργους οι οποίοι συνέχισαν ε, με τους Ηρακλείδες βασιλείς της Μακεδονίας αλλά πάμε παλαιότερα στην απαρχή του, του βασιλείου του Άργους δηλαδή φτάνουμε στον Ίναχο, στον, στον παλαιστόνα Πελασγό και στον Φορονέα ε, και βεβαίως ε, πριν τον, ε, τον Ηρακλή και τους Ηρακλείδες του ε, στην γενεαλογία του Άργους στην οποία έχουμε όλους τους βασιλείς έτσι αναλύσει από τον ήναχο μέχρι τον Περσέ, μέχρι τον, τους τελευταίους βασιλείς, τον τελευταίο βασιλεία βασιλέα των Μικινών, δηλαδή τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον εγγονό του, τον εγγονό του Αγαμέμνονος, τον οποίο βέβαια και νίκησαν οι, οι Ρακλίδες, ε, με, το, με τους Δωρίς, οι οποίοι, ε, οι οποίοι με την κάθοδό τους επανήλθαν στην κοιτίδα τους το, την Πελοπόννησο, ε, διότι οι Ιρακλίδες είναι καταρχήν πελασγοί και βεβαίως είναι μετά διότι ο Ιρακλής έχει γιαγιά, ε, ε, έχει, παππού έχει και τον Ακρίσιο, τον βασιλέα του Άργους, και, τον, ε, ε, και την Ευρυδίκη, την, 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 σύζυγό του, η οποία ήταν, ε, αδε, ήταν ε, κατήγετο από τον Λακεδαίμονα και την Ταϊγέτη, ήταν δηλαδή από την Σπάρτη. Ε, άρα ε, καταλαβαίνουμε εδώ ότι η δωρική καταγωγή ε, του των ε, βασιλέων της Μακεδονίας δεν είναι στους Ηρακλίδες, τους γιούς του Ηρακλή, αλλά και στον ίδιο τον Ηρακλή, ο οποίος κατήγετο από την, ε, και από το Άργος και από την ε, Σπάρτη. Ε, άρα εδώ λοιπόν και με αυτές τις, τις γενεαλογίες που έχουμε πει καταλαβαίνουμε ότι εφόσον οι Δωρείς, έτσι και στην πρώτη τους κάθοδο στην ε, ε, Πελοπόννησο ε, δήλθον από την Πίνθο κατέβηκαν ε, τους Δρίοπες και βεβαίως και στην Δωρίδα, στην Ετολία και μετά πέρασαν στην Πελοπόννησο, πέρασαν από την Ηλία η οποία και εκείνη έχει ε, δωρική διάλεκτο διότι έχουμε εκεί τον περίφημο ροτακισμό ε, ο οποίος είναι δωρικό φαινόμενο με το τελικό σίγμα ή το ενδιάμεσο στη λέξη σίγμα να γίνεται ρο. Ε, ε, έρχ, ε, ήρθαν λοιπόν ε, στην ε, Σπάρτη και από εκεί πέρασαν στην Κρήτη διότι είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι ο Τέκταμος ο Ιός του Δώρου μαζί με την γυναίκα του, την κόρη του, κριθέως βασιλέως της, ε, της Ιολκού, άρα ήταν και ολής μέσα στην, στην ε, δίοδο αυτή από την, των Δωριέων από την ε, Θεσσαλία στην Πίνδο και την κάθοδό τους προς... Ε, την δηλαδή την επιστροφή τους στη χώρα των προγόνων τους των Πελασγών με την κοιτίδα των Πελασγών όπως έχουμε εξηγήσει να είναι η Αρκαδία ε, ήρθαν λοιπόν στην Αρκαδία και στη Λακωνία και επέρασαν μετά με τους Αιωλείς και, και τους Δωριείς τους βέβαια και τους Πελασγούς άρα και τους προγόνους τους πήραν μαζί και πήγανε όπως μας λέει ο Ηρόδοτος στην Κρήτη και εκεί είχαμε το δωρικό βασίλειο του Τεκτάμου στην Κρήτη με βασίλισσα βέβαια από τους, ε, ε, από τους ε, αδελφούς Αιωλής. Ε, ε, άρα συγκεντρωθήκαν στην Κρήτη όλο ελληνικά φύλλα τα οποία συνέχισαν να ε, μαρτυρούνται σωστά βεβαίως ε, και δεν έχει κάνει κανένα καμία παραχάραξη. Έχει γίνει στον Όμηρο που λέμε και πριν τα τροϊκά υπήρχαν οι δωριείς έτσι οι πέντε λαοί της Κρήτης αυτοί υπήρχαν από την αρχή από το, από, τον, από το πρώτο δωρικό βασίλειο του Τεκτάμου του γιου του Δόρου στην Κρήτη και βεβαίως αυτόν τον διεδέχθη ο Αστέριος έτσι τον διεδέχθη ο Αστέριος όπως έχουμε πει ο γιος του ο, ο οποίος από την Κρήτη ε, έτσι απέκτησε ε, απέκτησε τα παιδιά του και ε, κατάλληλη Παράδοση νυμφευόμενος την Ευρώπη από την ελληνική Φινίκη, γιατί η Ευρώπη ήταν αδελφή του Φίνικος και του Κάδμου και του κύλικος και έχουμε επομένω και αργιακό αίμα πελασγικό στην Κρήτη. Άρα, να οι πελασγοί οι οποίοι είχαν ήδη ακολουθήσει τον Τέκταμο και άρα η η Κρήτη που, βρέθηκα, που βρε, όπου βρέθηκαν οι λαοί αυτοί που ήτανε που ήρθαν από με τους δωρείς και τον Τέκταμο τον πρώτο βασιλιά τους. Βρήκαν εκεί τους Ετεόκριτες τον οποίον βασιλεύς ήταν ο Κρίσο ο επώνυμος της Κρήτης. Ε, γηγενείς βεβαίως οι Ετεόκριτες και ομόφιλοι των Πελασγών γι' αυτό συγκατοίκησαν και μαζί τους και η Κρήτη μας είχε και στον Όμηρο ε, ήταν ε, είχε γλώσσα μεμιγμένη δηλαδή είχε ε, πολυδιαλεκτική ελληνική ε, γλώσσα με πάντοτε ελληνοπελασικές διαλέκτους. Άρα δεν περιμένουμε όπως έχουμε πει να βρούμε ε, να μας πει οποιοδήποτε περιοδικό μήνυσε ε, ε, το το τι ε, είναι η γραφή, η μινοϊκή, η γραμμική άλφα και τι γλώσσα με, μίλαγαν βέβαια οι Κρήτες μας οι, οποίες είναι, οι οποίοι είναι αυτόχθονες Έλληνες. Και βεβαίως ούτε οι Μακεδόνες μας οι οποίοι είναι εξαίματος συγγενείς τους. Διότι όπως είπαμε ε, οι Μακεδόνες μας από την ως, ως, ως ε, της Θίας της ε, αδερφής του Έλληνος και κόρης του Δευκαλίωνος είναι πρώτα αδέλφια των γενναρχών των ελληνικών φίλων και των τριών, δηλαδή και, τον, και, του, και του Δώρου, γεννάρχου των Δωριαίων, και του Εολου, γενάρχου των νεολαίων και του ε, Ξούθου, ε, γεννάρχου του Ίωνος και του Αχαιού. Ε, τε, άρα ε, γνωρίζανε λοιπόν οι Μακεδόνες μας έτσι ότι η, η ελληνική τους αυτή καταγωγή φτάνει στους πελασγούς φτάνει στα πρώτα, ε, στους πρώτους ε, ε, Έλληνες βασιλείς και, ε, και ότι αυτοί ήταν όλοι εξαίματος συγγενείς μεταξύ τους. Και βεβαίως ε, ε, γνώριζαν οι Μακεδόνες και βέβαια ο μέγιστος των Ελλήνων, ε, ο Μέγας Αλέξανδρος, ήξερε ότι εκεί που θα πάει, που περνάει στη Μικρά Ασία για να συναντήσει και τιμωρήσει τον Πέρση, ε, βασιλιά, εξ όλων των Ελλήνων, ε, διότι ήξερε τις, ε, ότι όλοι οι, ε, οι Έλληνες ήταν συγγενείς και μπορούσε να τους αντιπροσωπεύει ε, ε, ως εξέματος συγγενείς των Αθηναίων ε, και των λοιπόν Ελλήνων. Ε, ε, και αυτό είναι σημαντικό, διότι ε, με, μετέφερε ο μέγιστος των Ελλήνων τον ελληνικό πολιτισμό ως το σύνολό του στην Ασία και γι' αυτό και στις επιγραφές όταν πήγαινε και όταν έφευγε στις δεήσεις τους προς τους θεούς περιλάμβανε όλους τους κύριους θεούς των Ελλήνων. Ο Ορφέας λοιπόν ε, αναφέρεται ως πρόγονος του Ομήρου. Ο, ο πρώτος, ε, 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 επομένως ο Ορφέφς αναφέρεται ότι είχε γιο τον Δρή και ο Δρύς ήταν επικεφαλής 20 γενεών οι οποίες καταλήγουν στον Όμηρο. Ο αδερφός του Δρύ ο Λεό εδίδαξε τα μυστήρια στον βασιλέα των φρυγών Μίδα. Ε, επομένως έχουμε εδώ σχέση των κριτικών μυστηρίων με, τα, εκείνα της Αμοθράκης και τα φρυγικά μυστήρια. Ο Απολώνιος Ορόδιο αναφέρει λοιπόν στα αργοναυτικά του όπως είπαμε ότι στην αργοναυτική εκστρατεία μετέσχε ορφεύς διαφορετικός από τον ε, ποιητή. Οι φρίγες της Μικράς Ασίας λοιπόν, ε, εδώ ε, πάμε να μελετήσουμε την ιστορία των φρυγών της Μικράς Ασίας τους οποίους μας τους μάθανε ότι ήταν στη Μικρά Ασία και δεν μας μάθανε από ξε, που ξεκινήσανε για να πάνε στη Μικρά Ασία. Και γράφει, γράφει λοιπόν η ελληνική γραμματεία ότι οι φρύγε της Μικράς Ασίας είναι οι βρύγες, οι βρύκες, οι βρύγοι της Μακεδονίας και της Ηλυρίας. Ότι μετήκησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας μεταξύ Ευξήνου Πόντου και Αιγαίου Πελάγους, περνώντας επομένως ε, από την ελληνική Μητρόπολη στην μέσω της Θράκης στην Μικρά Ασία, που ονομάστηκε από τους Ατυ... Ατυ... Ε, με... ε, που... χώρα λοιπόν που ονομάστηκε από τους Αττικούς και ιόνες συγγραφεί που ήταν στο περίγυρό τους ονομάστηκαν... ε, ονομάστηκε Φρυγία, διότι ε, αυτό πλέον είναι θέμα διαλέκτου διότι η ε, η διάλεκτος των βρυγών, όπως αποδεικνύεται η μελέτη της είναι ε, ε, συγκενέστατη με την ε, αρχαία μακεδονική διάλεκτο και έχει β' αντιφή όπως γνωρίζομαι η Βερενίκη ε, είναι η Φερενίκη, το Βέρμιον είναι το Φέρμιον και ο βασιλεύς ε, ε, Φέρης ε, που θα ήταν στη Θεσσαλική διάλεκτο είναι Βέρης στη Μακεδονική διάλεκτο. Ε, ε, ότι έχουν β' δηλαδή οι Μακεδόνες αντί του φι και στην ελληνική τους διάλεκτο. Ε, άρα οι βρύγες στη Μικρά Ασία ε, ε, που είναι ε, ε, άπικοι στη Μικρά Ασία και τους ονόμασαν οι, ομιλούς, οι, ομιλού, οι Έλληνες οι οποίοι ομιλούσαν τις λοιπές διαλέκτους πέραν τις δωρικές, τους ονόμασαν φρίγες, ε, είναι αιώνες στη Μικρά Ασία διότι εμείς ξέρουμε τον τάνταλο. Ε, τον το νομοτράπεζο των θεών που είχε γιο τον Πέλοπα, αυτός ο Πέλοπας βέβαια είναι αιώνες πριν από τον Πέλοπα ο οποίος ε, ήρθε ε, και είναι ε, ε, ο, ε, ο, ο, ο οποίος ήρθε στην, ε, επέστρεψε στην ε, ε, Πελοπόννησο και την ονόμασε ε, και ε, ε, ήταν ο γενάρχης των Ατριδών, της, των Μικινών. άρα ο Πέλοπς κατάγεται από, από, τις Έλληνες, από τους Έλληνες της Φρυγίας και στην ουσία από τους προγόνους τους που μετήκησαν στην Ασία δηλαδή τους Βρύγες της Μακεδονίας. Τους βρήκες της Μακεδονία, όμως όπως είπαμε βρίσκουμε στην, ε, στο δυτικό μέρος της Χερσονήσου του έμου κοντά στους ε, απογόνους των ε, ε, λυ λυρικών φίλων οι οποίοι είναι απόγονοι είτε, του, ε, ε, είτε της, ε, της Γαλάτιας και του Πολυφήμου είτε του ε, Κάδμου και της, ε, 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 και της Αρμονίας όταν ο Κάδμος έτσι αναζητώντας και την αργία ιό επέστρεψε στην μέσω της Θράκης και της Μακεδονίας επέστρεψε στην ελληνική Μητρόπολη και άρα έχουμε επιστροφή. Και, και μέχρι εκεί η, η, ε, ανήκε και μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγινε ο γενάρχης των βασιλέων της, το, τον, τον βασιλέ, τον τον, της Θήβας γιατί ήρθε στην Καδμία. Ε, μετά από, ε, ε, από χρησμό ε, του Θεού Απόλλωνος ε, έχουμε ε, ίδρυση του βασιλείου της, ε, των Θηβών το οποίο βέβαια είναι ε, πελασγικό βασίλειο ε, από τον κάδμο απόγονο της Αργίας και πελασγίος, Πελασγίδος Ιούς. Επομένως οι Έλληνες της ελληνικής διασποράς επιστρέφουν και στην ε, και στην ελληνική Μητρόπολη από την οποία και προήρχοντο και στην οποία είχαν και τα βασιλικά τους δικαιώματα και το άλλο παράδειγμα είναι ο Δαναός ε, ο οποίος ήρθε στο Άργος και μάλιστα εβασίλεψε εκεί διαδεχθεί στον προηγούμενο βασιλιά Γελάνορα ε, και ονόμασε βέβαια τους Αργίους Δαναούς επομένως όλα αυτά τα ονόματα αποδεικνύονται ελληνικά απολύτως και, ε, η, και έχουμε επιστροφή λοιπόν και των Αιγυπτιωτών και των καδμίων, δηλαδή των Ελλήνων της ελληνικής διασποράς στην ελληνική μητρόπολη ε, και βεβαίως καταλαβαίνουμε εκεί ότι ο, ότι ό ο, ε, ότι η βασιλείς, της, ε, ε η, 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 η των Θηβών ήταν απόγονοι του Κάδμου και της Αργίας Ιούς. Άρα όταν έγινε η, ε, έγινε η, ε, η σύγκρουση των Αργίων και με τους, ε, με των Θηβών, με τους, ε, τους ε, ε, Θηβαίους, τότε ε, εγέρθησαν, εγέρθησαν ε, κληρονομικά δικαιώματα από τους βασιλείς του Άργους έναντι των, ε, ε, των Θηβών, από ε, την κοινή καταγωγή ε, τόσο του Κάδμου όσο και των βασιλέων του Άργους από το ίδιο το Άργος. Ε. Επομένως ε, πρέπει να δούμε τα πράγματα για να καταλάβουμε και την ιστορία και ότι αυτά τα γεγονότα είναι τα πολύ σημαντικά τα οποία μελέτησαν και οι τραγικοί μας. Ε, ε, οι βρύγες λοιπόν μετήκησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας μεταξύ Εξήνου ξύ, ξύ, Πόντου και Αιγαίου Πελάγου τη χώρα που, που την ξέρουμε εμείς ως Φρυγία. Ε, ο Ηρόδοτος τους αναφέρει ως βρύγαντες ε, και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Τάνταλος, ο οποίος ήταν επί της των θεών ε, των Ελλήνων, το, ε, στην πελαζική εποχή, και ο πρώτος πέλοψο του, τον οποίο ξέρουμε και τις παραδόσεις με τους... Θε, με τους ε, με, με, με το τραπέζι που, ε, που έδωσε ο ε, Τάνταλος για τους θεούς, ε, ότι είναι αιώνες η, δια, η απόσταση του γενάρχου των βασιλέων της Φριγίας του Ταντάλου ε, και του πρώτου Πέλοπος μέχρι τον Πέλοπα, ε, τον γενάρχη των Ατριδών. Ε, και βεβαίως η, η σύνδεση της αυτοκρατορίας των Μυκηνών, με τους Πελοπίδες, ε, με τους απογόνους του πέλε όπως και τους ε, Ατρίδες, ε, είναι, ε, είναι σύνδεσης, ε, ε, είναι διασταύρωσης ελληνικών γενεολογιών, απλώς η μία ε, προέρχεται α, 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 ε, ε, καταγωγής από την ε, βόρεια ελλαδική περιοχή και την ε, Μακεδονία μας και την αρχαιότατη Μακεδονία, την πελαστική Μακεδονία ε, και, και, ε, επανα, ε, και ε, στην περίπτωση λοιπόν της, ε, των Ατριδών έχουμε επανάκαμψη, ε, επανάκαμψη και διασταύρωση τε, της ε, γενεαλογίας του Περσέως ε, ως αυτοκράτορος των Μικυνών και των παιδιών του με ε, τους Πελοπίδες και τους Ατρίδες οι οποίοι ήταν και αυτοί Έλληνες και μάλιστα, ε, και μάλιστα επόσον έχουμε διαπιστώσει στα γλωσσολογική ανάλυση ε, δωρικά στοιχεία και συνιστώσεις στην ε, αυτοκρατορία των ε, Μυκηνών όπως παραδείγματος χάρη ο Ηρακλής και οι Ηρακλίδες του είναι ε, Δορίς ε, έχουμε λοιπόν ε, και, και από το ίδιο φύλλο τους δωρείς να ενώνονται ε, ως μικηναίοι και ως ε, βρύγες της Μικράς Ασίας. Ε, και εδώ βεβαίως μας γεννάται το ερώτημα πώς επέστρεψε ο Πέλοψ στην ε, Πελοπόννησο ε, από το βασίλειό του στη Φρυγία και εκεί διαβάζομαι ότι τον είχε εκδιώσει ο ο βασιλεύς της Τρίας. Ε, και ξέρουμε ότι το βασίλειο της Τρίας ήταν ε, συγγενές εξαίματος η γενεαλογία του με την ε, γενεαλογία του Άργους και, την, ε, και τις των ε, λοιπόν ελληνικών φίλων αφού ε, 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 των ελληνικών φίλων. Και ε, ε, επομένως έχουμε ε, όμεμους ε, όμεμες γενεαλογίες ε, να συνδέονται και στις μικινές ε, και, ε, και και με δορύις και με δορύις και με ιρακλίδες ε, επομένως επομένως ε, 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 είναι πλήρως ελληνική η, η, η σύνθεση των γενεαλογιών ε, και των ε, επιμέρους βασιλείων όπως παραδείγματο χάρη το βασίλειο της Ετολίας ε, που, ε, βασίλε, που η γενάρχης είναι ο ετολός ε, που κατάγεται σύμπτωση από την ε, από την Ήλιδα δηλαδή από δωρικών γένους και ε, ε, γι' αυτό ε, ο, γιος του, ε, ο, ε, ο γιος του ο γιος του ε, ο, γιος νυμφεύεται την Ξανθήπη η οποία είναι κόρη του δώρου ε, αλλά δώρου όχι του Δευκαλίωνος του δώρου του Ιού του Απόλλωνος. Άρα από εδώ καταλαβαίνουμε δωρική συνιστόσα στην ετολική δυναστεία είτε από την Ήλιδα ε, είτε από, τον, ε, από την γενεά του δωρικού θεού Απόλλωνος ε, τον οποίον βέβαια ε, τον οποίον λατρεύουν και οι Κρήτες δωρίε και οι μακεδόνε Ε, Και ε, βεβαίω τα τροικά, ε, ο πέλο των Τροϊκών και οι ατρίδες του, ε, είναι αιώνε μετά τον τάνταλο και τον πρώτο πέλοπα. Και ε, ε, στα τροικά. Ε, των φρυγών αναφέρεται ο Τρέφς. Α και ο Τρέφς ε, είναι το ίδιο όνομα στις διαλέ... μεταξύ των ελληνικών διαλέκτων με το Ατρέφς. Μόνο το Ατρέφς έχει στις Μυκήνες δωρικό α αντί αιωλικό όμικρον που είναι στους, ε, στους βασιλείς της Φρυγίας. Και ο Τρέφς είναι ιός του Δήμαντος. Α συναντάμε λοιπόν τον Δήμαντα ε, ο, έτσι, ο, οποίος, ε, οποίο είναι ε, δω, επώνυμος δω, δωρικού φίλου ε, που είχαμε τους δωρείς, του, τρι, τους τριχάικες, δηλαδή τους, ε, τα τρία φύλλα των δωριέων στον Όμηρο, ε, 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 είναι, οι δήμαντε, είναι οι δήμαντες, ε, και οι λύσεις οι ε, η οποία είναι από τον Ήλο, ε, το γιο του τον, τον γιο του Ιρακλέους και της Διάνυρας, ο, έτσι τον οποίο υιοθέτησε ο σύμμαχος του Ιρακλέους ο Αιγημιός, ε, ο βασιλεύς των Δωριέων. Επομένως, Ιρακλίδες και Δωρίς ε, συνεχω, συγχωνεύονται και ε, ε, οι, οι Ηρακλίδες ε, κρεσφόντης ε, και Αριστόμαχος ε, αναλαμβάνουν τη, το βασίλειο του Άργους, ε, το, ε, ο, ε, ο, ο, ο Κρεσφόντης ανα, αναλαμβάνει το, το βασίλειο της μεσινης ο Αριστόδημος με τους δύο δίδυμους γιους του γι' αυτό έχουν δύο βασιλείς Σπάρτη, αναφέρει, αναλαμβάνει το βασίλειο της Σπάρτης και ο Τίμενος βέβαια είναι ο αναλαμβάνων το βασίλειον του Αργους διότι η Μυκηναϊκή αυτοκρατορία μετά βεβαίως την ήτα του της αμένου του τελευταίου αυτοκράτορος των Μυκηνών και εγωνού του. Ε, αγαμέμνονος, ε, διασπάται η, η, αυτοκρατορία σε τρία βασίλεια δωρικά Ηρακλειδών, ε, το ένα ε, ήταν η περίφημοι Τιμενίδες, η απόγονοι του Τιμένου στο Άργος ε, ε, και, ο, ε, και ο έβδομος ε, μετά τον Τίμενο ή ο ενδέκατος μετά τον Ηρακλή είναι ο Κάρανος ο οποίος με τα αδέρφια του πήγε στην Μακεδονία και αφού νίκησε τον βασιλέα Κισέα, άρα έχουμε σχέση του ονόματος Κισεύς με τον Κισό που έχει σχέση με τον, ε, με τον Διόνυσο βεβαίως και ε, θα θυμηθούμε ότι η εκστρατεία του Διονύσου προς την Ινδική άρχισε από τη Θράκη. Ε, και, και διαξηράς ο, ο, όπως λέει ο Διόδωρος ο Σκελιώτης πήγε ο Διόνυσος στην Ινδική καταλαβών βεβαίως έντο μεταξύ ε, και εγκαταστήσασε εκεί ε, Έλληνες ε, βασιλείς σε όλες τις χώρες μέχρι την Ινδική. Ε, επομένως στην πράγματι στην Θράκη ο ε, Διόνυσος τιμώρησε τον λικούργο ο οποίος δεν παρεδέχθη την δεν παρεδέχτη τα τα βαχικά μυστήρια και αφού τον τιμώρισε ε, είτε ως βασιλέα της Ρώμης είτε ως βασιλέα της Αιγύπτου ξεκίνησε και πήγε στην ινδική ε, ε, με ε, στρατό από όλα τα ελληνικά κράτη μάλιστα από την Ιβηρία μέχρι την ε, μέχρι και όλα τα κράτη της ασίας τα ελληνικά ε, παραδίδεται λοιπόν, ε, α, ε, ε, ο, ο Τρέφς, λοιπόν, αυτός, ο, ο βασιλεύς των Φριγών κατά τα Τροικά, ο Ιός του Δήμαντος ήταν αδελφός της Εκάβης και κουνιάδος του πριάμου. Είχε πολεμήσει και τις Αμαζόνες, ε, ε, κατά ε, έτσι ε, είχε, ε, είχε ε, διασώσει την, ε, είχε προ, προλάβει, ας πούμε, την κατάκτηση της περιοχής του από τις Αμαζόνες. Οι Αμαζόνες βέβαια ήταν Ελληνίδες την καταγωγή και θυγατέρες του Άρεος, οι οποίες είχαν γεννηθεί στον ποταμό ε, Βορισθένη ε, της ε, Ευρασίας και ο Βοριστένης είναι πρώτου τανάίδος η οποία του Τάναης είναι η, ε, ο, η, το σημείο που διαχωρίζει την, ε, ε, την Ευρώπη από την Ασία κατά την αρχαιότητα και το έχουμε γραμμένο βέβαια αυτό στους γεωγράφους μας. Επομένως βλέπουμε ε, ελληνικά, ε, ελληνικά βασίλεια ε, στι, στι, ήδη από τον Ελλήνων θεών και τον, και τον Τιτάνων, όπως έχουμε εξηγήσει. Ε, είχαμε βασίλεια και τον Τιτάνων ας πούμε στην Μικρά Ασία ήδη Όπω ε, ε, όπως έχω, είχο, έχουμε στην, ε, στη Μίλητο, ε, είχαμε Τιτάνα πρώτο βασιλέα και μετά είχαμε τον ε, Μίλητο ε, από την Κρήτη. Ε, Παραδίδεται λοιπόν και ο τρεύς αδελφός του Λύκου, βασιλεύ των Μαριανδινών της Μυσίας, ιός του Δασκύλου. Τον σκότωσε ο Άμικος, ιός του Ποσειδώνος και της νύμφης Μελίας, Βασιλεύτων των Βευρίκων που κατοικούσαν στο Θρακικό Βόσπορο ε, ο αδερφός του Μίγδονος τον οποίο βεβαίως σκότωσε ο αργοναύτης Πολυδεύκης. Από αυτό το τελευταίο που διαβάσαμε έχουμε σχέση τον, ε, έχουμε σχέση των βρυγών της Μακεδονίας με τους φρύγες και το φρυγικό βασίλειο το οποίο είναι ελληνικό βασίλειο και επομένως και η διάλεκτός του είναι αντικείμενο της ελληνικής γλωσσολογίας και επομένως η βρυγική διάλεκτος ε, είτε μελετηθεί στη Μακεδονία είτε μελετηθεί στην ε, ε, φρυγία ε, δίδει τα χαρακτηριστικά της τα οποία είναι ίδια με τα μακεδονικά. Δηλαδή ε, οι βρύγες ε, έχουν β' αντιφή όπως οι μακεδόνες. «Οι ημαθίδες ή πιερίδες είναι οι μαθήδες η πιεριδες ειναι οι εννεα θηγατέρε του Πιέρου, βασιλέ, βασιλέως της Πέλα και της Εβίπης, που ιτήθηκαν από τις Μούσες σε αγώνες άσματος». Να λοιπόν η πιερία ε, και οι Μούσες να έχουν σχέση με τις θηγατέρε του Πιέρου, του ΙΟΥ του, ε, του, του Μακεδόνος. Ε, «Ο Ήμαθος ή Άμαθος, ο, ο, δεύτερο, ο άλλος ο αλλος ιός του Μακεδόνος και αδελφός του Πιέρου, επώνυμος της Σημαθίας», παραδίδεται και ως πατέρας του Βρούσου και του Γαλάδρου και ως πατέρας του Αερόπου. Αυτά τα τελευταία είναι πολύ σημαντικά, διότι το ε, βλέπουμε το, ε, το, ε, το, ε, το ότι είναι πλήρως μακεδονικών. Το όνομα Βρούσος και το όνομα Αέροπος και το όνομα Γάλαδρος. Ε, το, ε, ο Βρούσος είναι επώνυμος της περιοχής της Μακεδονίας, της χώρας Βρουσίδος. Ο Γάλαδρος, ιός του Ιμάθου ή Αμάθου, αδελφός του Βρούσου, είναι επώνυμος του όρους Γαλάδρου της Μακεδονίας, καθώς και της πόλεως Γαλάδρε που είναι στο Στέφανο Βυζάντιο. Ε, ήδη λοιπόν ε, είδαμε σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση για την καταγωγή ε, των Μακεδόνων, ε, 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 ότι οι Μακεδόνες μας λοιπόν έχουν, είναι σε γενεαλογίες ε, ε, πλήρως εξαίματος συγγενείς εκείνων και των λοιπών ε, γενναρχών των ελληνικών φύλων ε, και ε, ε, ότι ε, το κυριότερο ότι αποδεικνύονται τα ονόματά τους ε, από τα αντίστοιχα τοπονίμια τα οποία ονόμασαν στη Μακεδονία. Άρα όταν μελετάμε τη γλώσσα τη μακεδονική δεν θα μελετήσουμε μόνο τις διασωθήσεις γλώσσες, ε, γλώσσες δηλαδή εντός εισαγωγικών γλώσσες όπως τις ονομάζει ο Ισίχιος ο Αλεξανδρεύς τις ε, διαλεκτικές μακεδονικές ε, ε, λέξει, τις λέει γλώσσες ε, όπως και τις αρκαδικές ε, και ε, από όποια άλλη περιοχή και αν Μάζεψε, μάζεψε και από τη Μακεδονία. Επομένως έχουμε ε, ένα λεξιλόγιο μακεδονικό το οποίο έχει μελετηθεί και έχει αποδείξει την ελληνικότητα της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου και μάλιστα ε, την δωρικότητά της ε, με στοιχεία βεβαίως και αρκαδικά όπως, έχουν, όπως έχει αποδειχθεί. Ε, επομένως οι γνώση των διαλέκτων είναι σημαντική και ιδίω των δωρικών διαλέκτων για την κατανόηση τη μακεδονική, την οποία βέβαια μακεδονική διαλέκτου, την οποία ε, βέβαια θα δούμε και στη γλωσσολογική μα σειρά την ελληνοπελαστική ομογλωσσία. Ε, ο Μάγνης λοιπόν, ο αδερφός του, ε, του ε, Μακεδόνος, ε, ο επώνυμος της Μαγνησίας της Θεσσαλίας, ε, ε, ο ιός του, της θείας, θυγατέρας του Δευκαλίωνος, έχει γιο τον Γλάφυρο, ο οποίος είναι επώνυμος της πόλεως των Γλαφυρών τη Θεσσαλία. Και αυτός, ο Γλάφυρος, έχει γιο τον Βίβο, ο, ο οποίος είναι επώνυμος της πόλεως Βίβη της Θεσσαλία και της λίμνης Βιβιοίδος, Ε, που έχουμε και νύμφη βιβιίδα, Άρα τα ονόματα των πόλεων της Μακεδονίας είναι απολύτως συνδεδεμένα με τις ελληνικές γενεαλογίες των, των σημενών των προσώπων και μάλιστα των βασιλέων της. Και ο Δευκαλίων βεβαίως που είχε και κόρη και την Πανδώρα και, και σταματάμε εδώ την πρώτη μας αυτή ανείχνευση της καταγωγής, της ελληνικής καταγωγής, της ελληνικότητος των Μακεδόνων μας από την Πανδώρα η οποία είναι θυγατέρα του Δευκαλίωνος και αδερφή της Θείας που έχει γιο το Γρεκό, αλλά ο Γρεκός είναι επώνυμος των Γρεκών, των Ελλήνων και του ποταμού Γρανικού της Μικράς Ασίας. Άρα ο Μακεδόν και ο Μάγνης είναι πρώτοι εξάδελφοι του Γρεκού, του επωνύμου των αρχαιοτάτων Ελλήνων και πρώτος εξάδελφος η χρόνος του δόρου του εόλου και του Ξούθου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Μηχανουργείο Χρήστο Καλή και Σία, ΩΜΕ. Κατασκευέ πάση φύσεω, καλουπιών, χιτοπρεσαριστών, σφυρίλατων, πλαστικών, φυσιτών, διαμορφωτικών, ξυριστικών, εργασίε χάραξη, εργασίε CNC, εξαρτήματα υψηλή ακρίβεια. Μηχανουργείο Χρήστο Καλή και Σία, ΩΜΕ. Με την 45 ετή πείρα μα, και συνέπεια, και με τον συνεχώς εξυγχρονισμένο εξοπλισμό μας, σύμμαχό σα σε οποιαδήποτε ιδέα θέλετε να υλοποιήσετε. Μηχανουργείο Χρήστος Καλής και Σία, Όμικρον Άγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 123 στο Ρέντι. Τηλέφωνο 210-4811-376 και 210-4818-691. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο www.npavlakarlis.com